Νομίζω ότι σήμερα και κάθε φορά που γιορτάζει η Παναγία μας είναι οι πιο όμορφες στιγμές της Εκκλησίας μας. Διότι, για δέστε μωρέ τώρα, τι ωραία φτιάχτηκαν τα πράγματα όλα για να φτάσουμε εκεί που ο Χριστός μας θα έρθει κάτω στη γη. Χρειάστηκε να υπάρξει ένα κοριτσάκι, το οποίο κοριτσάκι θα δεχτεί μέσα στην κοιλιά της τον ίδιο το Θεό. Και ενώ ο Ιωακήμ και η Άννα περνούσαν τα χρόνια και παιδί δεν έκανα, και ενώ έφτασαν, λέει, σε βαθιά γεράματα, τους χάρισε ο Θεός μετά από πολλή νηστεία και από πολλή προσευχή ένα κοριτσάκι. Πού να ξέραν οι καημένοι όταν τα έλεγαν όλα αυτά τις προσευχές, ποιο θα ήταν αυτό το κοριτσάκι και τι ρόλο θα έπαιζε αυτό το κοριτσάκι. Και μόλις έγινε κοντά 2 χρονών και κάτι, τόσο πολύ είχαν συγκινηθεί από το δώρο που τους είχε κάνει ο Θεός, το πήγαν στο ναό και το προσέφεραν. Άφησαν στο ναό στην ευλογία και στη χάρη του Θεού. Και λέει η παράδοση τώρα, δεν είναι αυτό γραμμένο στο Ευαγγέλιο, ότι εκεί στο ναό έζησε η Παναγία 13 χρόνια. Η παράδοση όμως τι λέει, ότι πήγαινε και την έτρεφε ο άγγελος. Αυτός της πήγαινε τροφή. Και όταν ήρθε στα 15 χρόνια και κάτι, γίνεται ο Ευαγγελισμός. Εκεί που ήταν στο ναό της εμφανίζεται ο άγγελος και γίνεται όλη εκείνη η κουβέντα ότι εσύ θα γεννήσεις κάτι πολύ ευλογημένο. Και το μόνο που μένει ως απάντηση της Παναγίας είναι η απορία της. Εγώ λέει, άντρα ο κοινός μου, δεν ήρθα σε σχέση με κάποιον άντρα, πώς θα γίνει αυτό. Και ο άγγελος της έχει μια καθαρή απάντηση. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη συμψίστου επισκιάσασε. Αυτή το Άγιο Πνεύμα. Και τότε τι κάνει η Παναγιά, κατευθείαν. Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Εδώ είναι η δούλη σου Κύριε, η δούλη του Κυρίου του Θεού. Ας γίνει όπως το λες, αν και λέω. Δεν υπάρχει πιο σπουδαία φράση για μας τους ανθρώπους από αυτήν την φρασούλα που είπε η Παναγιά στον άγγελο. Ιδού, Ιδού, Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Θα μπορούσε να το αρνηθεί η Παναγία. Θα μπορούσε να μην είχε υπάρξει αυτή η γυναίκα, αυτό το κορίτσι. Θα περίμενε να έρθει, να βρεθεί αυτό το κορίτσι για να έρθει ο Μεσσίας, ο Χριστός. Μα θα είχε έρθει, αυτό δεν το ξέρουμε μετά, πότε θα έρχονταν. Ξέρουμε όμως σίγουρα ότι αυτό το κοριτσάκι βρέθηκε και προσφέρθηκε και αφέθηκε και δόθηκε να αρχίσει το έργο της δικιάς μας σωτηρίας.
πόσα της χρωστάμε της Παναγιάς μας. Και τι ήταν, μωρέ, η Παναγίτσα μας. 16 χρονών παιδούλα, παιδάκι, κοριτσάκι, ήταν όταν προσφέρθηκε. 16 χρονών. Και πάμε τώρα άλλα δυο βήματα μετά. Και έρχεται η εγκυμοσύνη, ένα Αγίο Πνεύμα. Και τα λέγαμε εμείς τώρα, πόσο ωραία, πόσο σπουδαία, πόσο τιμητικά, πόσα μεγαλεία θα ζούσε η Παναγία, αφού είχε μέσα στην κοιλιά της τον Θεό. Τι έζησε η Παναγία, πού τα μεγαλεία. Τόπο να γεννήσει δεν βρήκε. Σπίτι να γεννήσει δεν βρήκε. Από εκεί άρχισαν κατευθείαν τα δύσκολα. Και βρίσκεται να γεννήσει πού? Στο στάβλο, μωρέ! Πόσο άθλια μπορεί να είναι η ανθρωπότητα ολόκληρη από τα τότε μέχρι σήμερα που η Παναγιά δεν έχει ένα καλυβάκι έστω. Όχι παλάτια, όχι βίλες, όχι στρώματα και παπλώματα και ζέστη και τα πάντα. Όχι. Τίποτα δεν βρήκε. Στη σπηλιά γέννησε. Και εκεί αρχίζουν για την Παναγιά τα δύσκολα. Το πρώτο δύσκολο, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ, και εγώ το διάβασα, δεν είναι ξυπνάδα μου. Το πρώτο δύσκολο, οι πειρασμοί που μπήκαν στον Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ ήταν ο αραβωνιαστικός της, ο μνήστρος. Γιατί δεν επιτρέπονταν με τίποτα να γεννήσει γυναίκα χωρίς να έχει επίσημα άντρα ο οποίος να βεβαιώνει ότι αυτό το παιδί δεν είναι νόθο παιδί, δεν είναι εξόγαμο παιδί. Και όμως εκείνη την ώρα που γεννάει η Παναγία μπαίνουν οι πειρασμοί στον Ιωσήφ να μην το δεχτεί το παιδί, να μην βεβαιώσει ότι είναι δικό του. Και το εμφανίζεται ο άγγελος και σε αυτό και τον παρακαλάει ο άγγελος να δεχτεί και να βεβαιώσει ότι είναι αυτό το παιδί. Και μετά αρχίζουν όλα τα άλλα. Κατευθείαν βγαίνουν τα διατάγματα να σκοτωθούν όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά από 2 χρονών και κάτω. Όλα. Γιατί μαθαίνει ο Ηρώδης από τους μάγους ότι κάπου εδώ κοντά, λέει, γεννήθηκε ένας νέος βασιλιάς. Νέος βασιλιάς έξω από μένα, είναι δυνατόν, θα τον σκοτώσω. Και εμφανίζεται ο άγγελος. Εμφανίζεται ο άγγελος. Πάλι στον Ιωσή. Και του λέει, ζητάνε να πάρουν την ψυχή του παιδίου. Πάρτο και φύγε στην Αίγυπτο. Πω. Μικρομάνα, βρέφω στην αγκαλιά της και το παίρνει και φεύγει, 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 φεύγει. Μαροπλάνα, καμιά ώρα, με τρένα, κάνα 2 ώρες, με αυτοκίνητα 3-4 ώρες. Όχι, με τα πόδια, μέσα στην έρημο. Για να κάνει, λέει ο Χριστός, την αντίθετη πορεία από αυτή που έκαναν οι Ισραηλίτες
που ήρθαν από την Αίγυπτο στο Ισραήλ, αυτός ξαναπάει πίσω για να τους δείξει ότι από εκεί θα έρθει η σωτηρία. Γιατί αυτοί τίποτα δεν έκαναν για τη σωτηρία τους και την πνευματικότητά τους. Και μένει στην Αίγυπτο. Μετανάστης ο Χριστός και η Παναγία. Τους κρίνουμε τώρα τους μετανάστες. Αλλά δεν γυρνάμε στο Θεό να τους ζητήσουμε συγγνώμη ότι και τον Χριστό και τη μάνα του και τον πατέρα του μετανάστες τους στείλαμε, εξόριστος. Και μετά που γύρισε, άστεγος ήταν ο Χριστός. Ο ίδιος το λέει. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει, λέει, που την κεφαλή κλείνε. Δεν έχει σπιτάκι να βάλει τον εαυτό του να κοιμηθεί. Έμορε! Αυτόν τον Θεό τον κυνηγήσαμε, τον διώξαμε, τον κάναμε, τον... τα πάντα και ούτε σπίτι του δώσαμε. Από εδώ και που κύζωσε. Και κάποια στιγμή λέει που πείνασαν τόσο πολύ, αχ δεν τα προσέχουμε αυτά. Πήγα λέει στα χωράφια και έτρεπα λέει τα αστάχια και έτρωγαν ένα-ένα τα σπυριά. Τα σπυριά. Έτσι κάναμε στο Θεό. Έτσι κάναμε στους μαθητές Του. Έτσι κάναμε στην Παναγιά. Και το άλλο που θέλω να υπογραμμίσω, ότι και ενώ η Παναγιά τα τρέχω γρήγορα, μπορούσαμε να πούμε πολλά. Όταν η Παναγιά ζούσε κοντά στον Χριστό που άρχισε να κάνει τα θαύματα όλα, αν ήμασταν εμείς, θα βγαίναμε πρώτοι και θα λέγαμε συνέχεια, ο Γιος μου είναι. Αυτό κάνει τα θαύματα και εγώ η μάνα του. Χάνεται η Παναγιά. Στην άκρη μένει. Κάνα δύο-τρεις φορές εμφανίζεται. Μόνο. Και μετά που φτάνουμε. Εκεί που βλέπει το γιο της να σταυρώνει. Έχουμε σκεφτεί ποτέ πόσο πόνο ένιωσε η Παναγιά κάτω από το σταυρό. Όταν έβλεπε να πεθαίνει ο γιος της, που ήξερε ότι είναι και Θεός. Ποιες σκέψεις άραγε θα τη βασάνιζαν αδικίας. Να βλέπει να έχουμε αδικήσει τόσο πολύ ποιον. Τον Θεό, το παιδί της. Αυτόν που είχε κάνει χιλιάδες θαύματα, έβλεπε η μάνα του να φωνάζουν δυνατά «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν! Πάρτον, 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 τώρα σταύρωσέ τον!» Και εκεί λέει διήλθε την καρδία αυτή, ροφέα δίστομος, τρύπησε την καρδιά της. Μαχαίρι μεγάλο που κόβηκε από τις δύο μεριές για να πονέσει περισσότερο. Αλλά αξιώθηκε όμως να τον δει αναστημένο το γιο της. Έτσι είναι πάντα. Μετά από το θάνατο έρχεται η Ανάσταση. Πόσο πολύ δεν έχουμε αφαιθεί να τα καταλάβουμε. Αυτή λοιπόν η Παναγιά γιορτάζει σήμερα. Ένα θέλω να σας πω και τελειώνουμε. Ξέρει από πόνο η Παναγιά. Ξέρει από αδικία η Παναγιά. Ξέρει από βάξανα η Παναγιά. Ξέρει
τι είναι να ματώνει η καρδιά του καθενός μας. Ας τρέξουμε λοιπόν, γιατί τούτο το κοριτσάκι έγινε μάνα του Θεού, αλλά ο Θεός μας την έχει παραδώσει και μάνα όλων μας. Μάνα όλων μας. Και ίντινα εκεί συνέχεια, έτοιμοι να μας δώσει ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε να μας δώσει. Εμφανίστηκε, λέει, στον Αγιάννη τον Κουκουζέλη που την έψαλε και την τραγουδούσε και τόσο πολύ χάρηκε από την ψαλμοδία που το έβαλε στο στόμα, λέει, ένα χρυσό νόμισμα. Του δώσε, μωρέ, χρυσό για τον ύπνο που της έκανε. Και έμεινε το άξιο νεστή από τότε μέχρι τα σήμερα. Να το ψάλλουμε. Στο Άγιον Όρος, κάθε μέρα, 3, 4, 5, 10 φορές λένε τους χαιρετισμούς. Ας τους λέμε κι εμείς μία φορά. Και τότε, να ξέρετε, η Παναγιά είναι μαζί μας. Το ξέρω, μωρέ, πόσο πονάτε, το ξέρω. Μάλλον η Παναγιά το ξέρει καλύτερα. Μη μένετε μόνοι σας, μη μένουμε μόνοι μας. Ας παραδοθούμε στην Παναγιά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Από την άλλη τώρα, Κυριακή, εγώ θα τα πω όπως μας τα είπε και ο Δεσπότης. Από την άλλη Κυριακή, θα εφαρμόσουμε λίγο παραπάνω όπως μας έχουν δώσει τις εντολές τα μέλη. Εμείς, ψάλτες, επίτροποι, όλοι, όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι, κάνουν rapid test εδώ και καιρό. Κατά την άλλη Κυριακή θα είμαστε όλοι υποχρεωμένοι, έτσι το ζητάει η πολιτεία, έτσι το ζητάει και η Εκκλησία μας, με χαρτί και υπογραφή. Να είμαστε όλοι εδώ και όσοι για κάποιους δικούς τους λόγους δεν θέλουν να κάνουν το rapid test και να το έχουν ή τον εμβολιασμό ή ότι νόσησαν, έχει χαρτί πιστοποιητικό όπως λέγεται, μπορούν απ' έξω να παρακολουθούν τη λειτουργία. Εγώ θα τα τηρήσω γιατί και εντολή είναι και αγάπη του Δεσπότη και των ειδικών. Για να μπορέσουμε να κάνουμε Χριστούγεννα όλοι και να μην λείψει κανένας από το μένα. Εξομολόγηση κάθε Παρασκευή και Σάββατο πρωί απόγευμα και κάθε Κυριακή μετά τη λειτουργία. Την Κυριακή όμως να είμαστε σύντομοι, γιατί όλοι έρχεστε και περιμένετε να πάτε στα σπίτια σας μεσημεριανό. Σύντομοι. Παρασκευή και Σάββατο κουβεντιάστε όσο θέλετε. Ο παπάς εδώ είναι. Διευθώνω τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον, σώσον